Hello viewers, Petrofiat.gr και πίσω μου έχω τον νέο Ford EcoSport, τον ανανεωμένο Ford EcoSport. Πάμε να δούμε κοντά το εξωτερικό, το εσωτερικό του και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Επιθετική σχεδίαση στα νέα φώτα. Γρίλια με γυαλιστερό, έτσι μαύρο, διακοσμητικό εδώ στην S-Line έκδοση. Ωραίες μολυβένιες τζάντες 17 ιντσών. S-Line το σήμα. Μαύρη γυαλιστερή, έτσι μαύρη καθαρά, έτσι κάνουν αντίθεση. Ωραία είναι και η αντίθεση που κάνει η οροφή, μαύρο πάνω με κάποιες ράγες έτσι και άσπρο το κάτω, είναι ωραία αυτή η αντίθεση. Βέβαια τα πατς βενζίνης, κάπλες σύστημα, κλασικά Ford. Δεν κάνει το κάνετε, δηλαδή να τις καλέσεις εδώ και το 10 μέρα. Το πίσω μέρος είναι αρκετά κάθετο. Εδώ, ωραίο το spoiler πάνω. Επίσης η οροφή κάνει αυτές τις γραμμές ιδιαίτερο. Αρκετά λοιπόν κάθεται το πίσω μέρος. Η χειρολαβή για το πορμπαγκάζ είναι εδώ γιατί ανοίγει πλαγίως. Καμουφλάρεται ωραία από το φως. Ναι. Στο εσωτερικό λοιπόν του νέου Ford EcoSport, το τιμόνι είναι έτσι flat bottom σχεδίαση με ωραία εδώ πια σήματα, κόκκινη γραφή που κάνει αντίθεση, εδώ τα χειριστήρια για το cruise control, εδώ γιατί τον πίνακα οργάνων να βλέπεις διάφορες πληροφορίες και από εδώ για το ηχοσύστημα, volume, rack και αυτά. Έτσι εδώ πίνακες οργάνων είναι σαν το καινούριο Fiesta που είναι έτσι flat, πίπεδος. Το κουμπί κίνηση του κινητήρα εδώ. Το βλέπουμε και το infotainment. Πάλι έτσι, γενικά η σχεδίαση πλέον θυμίζει το καινούριο Fiesta. Πάρα πολύ, μοιάζει πάρα πολύ. Το infotainment εδώ. Το Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Παραγωγής. Sync της Ford. Αυτό το τηλέφωνο. Navigation, πλοήγηση. Διάφορες εφαρμογές εδώ και ρυθμίσεις εδώ. Και είναι σε πολύ βολική θέση, δηλαδή είναι καλά στο... Εντάξει, πολύ θα πω είναι το κλασικό ότι είναι σπαστικές λίγο αυτές οι αιωρούμενες οθόνες. Okay, ναι, είναι λίγο... Είναι σαν να το έχει βάλει ένα τάμπλετ κάποιος έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ βολικές και σε πολύ βολικό ύψος όταν το βάζουν εδώ. Αρρώγει εδώ και τα αλάρμ. Κλιματισμός. Αυτόματος μονοζωνικός. Εδώ για τους αισθητήρες, για το ESP, start and stop, δύο θύρες USB, εδώ έτσι μια θήκη, 12V μπρίζα εδώ, χειροκίνητο εξατάχυτο πιβότιο, πολύ όμορφος ο λευγές, εδώ είμαστε και στην S-Line έκδοση, με κόκκινη αντίθεση και ραφές, μια θήκη εδώ για το κινητό, για το κλειδί, δύο ποτηροθήκες με ωραίο φωτισμό, μηχανικό χειρόφρενο και ένα υποβραχιόνι εδώ. Αρκετά βαθύ. Πολύ βαθύ βασικά. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο έτσι μέσα, αλλά είναι πολύ βαθύ. Και εδώ έχει πάλι μία θήκη για το κλειδί. Α, μπορεί να το πιάσει η κάμερα. Και άλλη μία θήκη εκεί πέρα. Και επίσης σύρεται προς τα μπροστά. Εδώ μία έτσι ας πούμε θήκη. Για κάτι που φαίνεται βέβαια, δεν κλείνει. Και το ντουλαπάκι του συνοδηγού. Με ένα ράφι. Και τον κύριο χώρο εδώ. Τελικά είναι πάνω μαλακό πλαστικό. Γενικά αυτό είναι εδώ σκληρό πλαστικό. Και κάτω είναι. Όχι. Αυτό εντάξει είναι σκληρό, αλλά όχι πολύ
Σκληρό είναι εντάξει. Έχει μια λίγο καλύτερη. Γενικά η ποιότητα είναι καλή. Σκληρά και τα πλαστικά εδώ στην πόρτα. Εδώ είναι μαλακό. Δερματίν. Και αριστερό έτσι. Διαγνωστικό και εδώ. Πάμε να δούμε και το χώρο στο ψωκάθισμα. Επίσης βλέπουμε πενταλιέρα. Πολύ ωραία εδώ στην S-Line έκδοση. Σκιάδιο. Ηλιορροφή εδώ. Δείτε γυαλιά. Τα παράθυρα, καθρέφτες και το κλείδωμα. Το πίσω κάθισμα λοιπόν του νέου EcoSport. Με μια θέση οδήγησης μπροστά για μένα που μένει 77. Έχω χώρο για τα γόνατα. Και για το κεφάλι. Μια χαρά. Εδώ δεν έχουμε υποβραχιόνιο. Ωραία τα καθίσματα, έτσι με δερματίνη πρέπει να είναι και το Alcantara, το microfiber εδώ. Και φως εδώ. Πάμε να δούμε και το χώρο αποσκευών. Χώρος αποσκευών, η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει εδώ με το καμουφλαρισμένο έτσι χερούλι στο φως και ανοίγει πλαγίως, γιατί στην αρχή το EcoSport είχε τη ρεζέρβα εδώ όπως τα παλιά 4x4 γενικά. Είμαστε εδώ. Αυτό ήταν λοιπόν το ανανεωμένο Ford EcoSport. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι για περισσότερα βίντεο με αυτήν τα. Και πάνω απ' όλα μείνετε Petrolheads, να είστε καλά, τα λέμε!